Μένουμε στα θέματα της υγείας, καθώς το μείζον ζήτημα της απόσπασης γιατρών από κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία για την έκτακτη στελέχωση της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου του Πύργου αφήνει υγειονομικά εκτεθειμένο και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην κρίσιμη χρονικά στιγμή επανακίνησης του τουρισμού, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, έστειλε επιστολή προς τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, κύριο Γιάννη Καρβέλη, αναφορικά με την εντολή της διοίκησης του νοσοκομείου Πύργου για απόσπαση ιατρών και από το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας για το εν λόγω νοσοκομείο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργιόπουλο. Κύριε Γεωργιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι γεγονός ότι κάτω από αυτή την έκτακτη κατάσταση που ζούμε στον ΟΜΟ, και σε όλη την Ελλάδα, αλλά στον ΟΜΟ σε σχέση με το νοσοκομείο και τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η παθολογική κλινική, πάρθηκε μια απόφαση η οποία ουσιαστικά καλεί τους γιατρούς των περιφερειακών ιατρίων να πάνε στο νοσοκομείο και να καλύψουν τις θέσεις των παθολόγων οι οποίοι λείπουν, την ελλειπή στελέχωση. Αυτό βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στην Αρχαία Ολυμπία αλλά και σε άλλες περιοχές, αφήνει χωρίς ουσιαστικά γιατρούς τα περιφερειακά ιατρία. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, κοιτάξτε, η Ηλία είναι μια περιοχή, το διαπιστώνουν οι πάντες πλέον και όχι μόνο η ιατρική κοινότητα, το διαπιστώνουν και οι πολίτες, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα στον χώρο της υγείας. Με την έλλειψη γενικός προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού και από τα δύο νοσοκομεία της Ηλίας, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας. Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε διαρκώς παράπονα από τους κατοίκους των ορεινών κυρίως περιοχών του Δήμου μας, στα περιφερειακά ιατρία Λάλα, Πανόπλο και Δίβρη, από τα οποία λείπουν τον τελευταίο καιρό οι γιατροί ή πηγαίνουν σε αραιά χρονικά διαστήματα, σε τρόπο ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν εκεί, καθώς όπως γνωρίζετε ο πληθυσμός είναι και αρκετά γερασμένος. Υπάρχει μια φοβία γενικότερα στον κόσμο πια με το παραμικρό, είτε έχει κάνει εμβόλιο, είτε φοβάται ότι μπορεί να έχει προσληθεί από κορονοϊό, έχουν δώσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο φαινόμενο. Τα προβλήματα που έχετε διαπιστώσει και έχετε αναδείξει κι εσείς από το δελτίο σας και τα γνωρίζουμε εδώ και καιρό στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Πύργου, έχουν υποχρεώσει τη διοίκηση του νοσοκομείου να αποσπά και να χρησιμοποιεί γιατρούς από τα κέντρα υγείας το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας και αντίστοιχα και το Κέντρο Σιμόπουλου, γιατί το Πανόπουλο και η Δίβρη, για ένα περίεργο λόγο, αναφέρονται στο Κέντρο Σιμόπουλου και όχι στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι ένα άλλο θέμα τώρα αυτό, που είναι μια άλλη παθογένεια, άλλου τύπου. Το γεγονός είναι ότι αυτές οι περιοχές μένουν χωρίς γιατρό και εκεί οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να διανύσουν τώρα 70 χιλιόμετρα που απέχει, ας πούμε, το Πανόπλο ή το Λάλα για να κατέβουν κάτω. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Είναι δύσκολο για τους μεγάλους ανθρώπους να διανύουν όλες αυτές τις αποστάσεις, να έρχονται 50 και 60 χιλιόμετρα, καμιά φορά και 70 αν πρόκειται να έρθουν, ας πούμε, από τον Αστρά ή από την Ορεινή, ή να έρθουν στην Ολυμπία ή να πάνε στο Σιμόπουλο αντίστοιχα. Αυτή είναι μια πρόσθετη ταλαιπωρία την οποία δεν μπορούν να επιβαρυνθούν. Να ξέρετε δε ότι το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο με δύο γραμμές εμβολιασμού. Οι δύο γιατροί που μπορεί να είναι εκεί την ημέρα, το καταλαβαίνετε, δεν είναι επαρκείς. Τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει και οι συμβολίτες μας οι οποίοι προσφέρουν τελικώς το εμβόλιο και πρέπει να γίνει. Με αποτέλεσμα το προσωπικό του Κέντρου Υγείας να μην μπορεί, η προϊσταμένη του Κέντρου Υγείας να διαμαρτύρεται και προς εμάς για προς κάθε κατεύθυνση να κάνουμε κάτι. Και λάβετε υπόψη ότι έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει και στην τουριστική περίοδο. Μπορεί να μην είναι προς το παρόν πολλοί τουρίστες λόγω του γνωστού προβλήματος της πανδημίας που υπάρχει παγκοσμίως, αλλά το επόμενο διάστημα θέλουμε να ελπίζουμε, να ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και περισσότεροι τουρίστες. Είναι αδιανόητο να πάει κάποιος τουρίστας για κάποιο λόγο, είτε στα πλαίσια της πανδημίας, είτε για άλλο λόγο που μπορεί να προκύψει ένα τραυματισμό ή μια αδιαθεσία, και να μην υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί ούτε στο Κέντρο Υγείας της Αρχαίας Ολυμπίας. Λοιπόν, αυτό το καθολικό πια φαινόμενο και το Κέντρο Υγείας να λειτουργεί όπως λειτουργεί με δύο γιατρούς αναβάρδια, τα δε περιφερειακά ιατρία να λείπουν γιατροί και να πηγαίνουν κάθε 15 μέρες, αυτό δεν είναι περίθαλψη πρωτοβάθμια φροντίδα μιας πολιτισμένης χώρας.
μιας χώρας που ζει κάτω από το βαρύ πέπλο της πανδημίας κιόλας. Κύριε... Και γι' αυτό το λόγο υποχρεωθήκαμε να αναφερθούμε στον κύριο Καρβέλη, στον διοικητή της έκθεσης, προκειμένου να παρέμβει, να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα. Κύριε Δημάρχε, πιστεύετε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, βγήκε και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 ή 3 νοσοκομεία σε ακτίνα των 20 ή των 30 χιλιόμετρων και ότι θα προχωρήσει σε συγχωνεύσεις. Πιστεύετε ότι αυτό θα απελευθερώσει τις δυνάμεις έτσι ώστε να μπορούν και τα περιφερειακά ιατρία να έχουν τους γιατρούς τους αν υπάρχουν συγχωνεύσεις? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δώσω εγώ μία λύση στο συνολικό πρόβλημα της νοσοκομιακής περίθαλψης στην περιφέρεια της χώρας. Το ζήτημα στην Ηλία δεν ξέρω αν λύνεται με μία συγχώνευση ή αν πολύ περισσότερο λύνεται με τη συμπληρωματικότητα των 2 νοσοκομείων που υπάρχουν και την στελέχωσή τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχει τεράστια υποστελέχωση. Το νοσοκομείο Αμαλιάδας, αν γινόταν, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αν στελεχωθεί όπως πρέπει, αν υπάρχει επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, μπορούν απολύτως να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να έχουμε μια εξαιρετική νοσοκομιακή φροντίδα στην περιοχή μας. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει στην περιοχή. Πολλές φορές έχει φέρει και τις 2 κοινωνίες αντιμέτωπες και τους 2 ιατρικούς συλλόγους αντιμέτωπους, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Είναι 2 νοσοκομεία, είναι 2 κτίρια. Το νοσοκομείο του Πύργου είναι και ένα καινούριο, θα έλεγε κανένας, κτίριο. Διαθέτουν εξοπλισμό ιατρικό σε μηχανήματα που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμο εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Με πολύ καλύτερο τρόπο. Να βρεθεί ένας τρόπος συμπληρωματικότητας των 2 νοσοκομείων. Έτσι νομίζω ότι θα μπορούμε να μιλάμε για φροντίδες υγείας, για νοσοκομιακή περίθαλψη που θα μπορεί να είναι αρκετά υψηλού επίπεδου. Αν συμπληρωθεί δε και από τα νοσοκομεία της Πάτρας, το Ρίο, που είναι ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής, πανεπιστημιακό κλπ., τον Άγιο Ανδρέα, το Καραμανδάνιο, το παιδιατρικό νοσοκομείο, τότε μιλάμε ότι θα έχουμε μια νοσοκομιακή φροντίδα αρκετά υψηλού επίπεδου, έτσι όπως αναλογεί σε μια χώρα. Κοιτάξτε, να σας πω μια κουβέντα, γιατί... Ναι, κύριε Δημαρχή, όμως να κλείσουμε, γιατί έχουμε περάσει κατά πολύ το όριο. Παραδένω. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι το εξής. Μέσα σε συνθήκες πανδημίας που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται με αυτόν τον τρόπο, οι δαπάνες για την υγεία που εκπορεύονται από το κεντρικό κράτος πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μας το στέλνει η ίδια η ζωή, μας το στέλνουν οι καιροί. Νομίζω ότι δεν μπορεί το σύστημα υγείας να μένει καθυλωμένο στη δεκαετία του 1980, όταν τότε για πρώτη φορά έγινε αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να σκύψουμε πάνω από αυτό, να δώσουμε πόρους στο σύστημα υγείας, γιατί οι πανδημίες, οι διάφορες τέτοιες μορφές δοκιμασίας ανθρωπότητας θα συνεχίσουν να έρχονται. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.